Θέλω να αλλάξουμε πολιτικό χώρο. Θα συνεχίσουμε όμως να συζητάμε για τέτοια θέματα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμεών Κεδίκογλου, βρίσκεται στο στούντιο. Γεια σας, κύριε Κεδίκογλου, πώς είστε? Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά. Θέλετε να βάλω εδώ ντεκόρ να βλέπουμε το ίδιο που βλέπαμε τον κύριο Γερουλάνο? Γιατί κάποια στιγμή θα μας χρειαστεί. Ντεκόρ εσείς, δικιά σας εκπομπή. Ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραίο ντεκόρ εδώ. Μπλε, ωραίο, ευχάριστο, ταιριάζει με το σακάκι μου. Μια χαρά. Ντεκόρ μου, νομίζω. Βεβαίως, βεβαίως. Και ξεκινάω, το αφήνω αυτό πριν, ως ντεκόρ. Ναι. Και ξεκινάω από το επίδικο. Τι αποτέλεσμα πιστεύετε ότι είχε η παρουσίαση αυτού του τύπου, η παρουσίαση της περιουσιακής κατάστασης του Στέφανου Κασελάκη χτες? Θετικό, αρνητικό, ουδέτερο, ασήμαντο, game changer? Κοιτάξτε, όχι, δεν νομίζω ότι έχει τέτοιου είδους αποτέλεσμα. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που γίνονται ευρωεκλογές, που λίγες μέρες πριν συζητάμε για τα πόθεν αίσθηση και τις περιουσίες των πολιτικών αρχηγών. Είχαμε πει από την αρχή ότι σε αυτές τις εκλογές δυστυχώς δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα της Ευρώπης που είναι μπροστά μας. Ποιος σας εμπόδισε? Αυτό είναι ευθύνη και του πολιτικού συστήματος. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βιάστηκε να δηλώσει ότι έχει σημασία για τη σταθερότητα το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγμα που δεν ασπάζομαι, γιατί δεν νομίζω ότι μια κυβέρνηση πρόσφατα εκλεγμένη και με αυτή την πλειοψηφία θα αντιμετώπιζε πρόβλημα. Το είπε για να συσπηρώσει καθαρά τους ψηφοφόρους του. Σε αυτό το παιχνίδι μπήκαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και οι δημοσιογράφοι, όλο το μεδιακό σύστημα, με αποτέλεσμα να συζητάμε τα θέματα που αφορούν πράγματι τον Έλληνα πολίτη, αλλά δεν έχουν δυστυχώς να κάνουν με τα μεγάλα θέματα που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, όπως είναι η κοινή πολιτική, η αμυντική, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση, οι εργασιακές σχέσεις, μια σειρά από θέματα που αποφασίζονται εκεί. 3,2 δισεκατομμύρια θα προσθέσει μόνο ο κλάδος της βιογενετικής τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 32. Και είναι και μεγάλες προκλήσεις, και μιλάω και για ένα αριστερό κόμμα. Και εμείς εδώ δεν έχουμε ιδέα, έτσι. Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει και θα είναι αυτός που θα μπορεί να κατευθύνει ενδεχομένως τα πράγματα σε κάποιες κατευθύνσεις? Δηλαδή, συσσωρεύεται τέτοιες δυνάμεις που. Αυτά είναι ζητήματα κορυφαία. Αυτά όχι απλά δεν συζητήθηκαν, και τουλάχιστον σε αυτά τις ημέρες που απομένουν, α σκεφτεί ο Έλληνας ψηφοφόρος, ό,τι και ακόμα να αποφασίσει. Εγώ αυτό λέω. Τα πρόσωπα που θα διαλέξουμε. Ωραία. Γιατί μισό το παρελθόν λεπτό, πρέπει να σας πω ότι είχαμε περιπτώσεις που δεν μας έκανε και περήφανος που στείλαμε στις Βρυξέλλες. Θυμάστε, ιστορίες που είναι υπόδικοι, που είναι σε κατηγορία, που είναι μέχρι και φυλακισμένοι παλιότερα. Ένας δεξιός, ξέρετε, θα σας έλεγε. Τώρα, αν είχα εδώ δηλαδή το Στέλιο Πέτσα, θα σας έλεγε. Τι θα μου έλεγε? Ένας δικός σας προσπάθησε να κόψει τα κονδύλια από την Ελλάδα. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ απλοποιημένη κατηγορία. Εδώ το θέμα είναι αν προσπάθησε. Είναι λιγότερο απλοποιημένη από το σπίτι του Βολτέρου. Τα βάζετε όλα μαζί. Και το έτσι σπίτι κάνουμε. Του Βολτέρου, και ό,τι θέλετε, να πάμε από θέμα σε θέμα. Αλλά όχι, το ένα είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Το θέμα των τεμπών, το οποίο ουσιαστικά θίξατε, που είναι ένα ατύχημα, παύλα έγκλημα, όπως έγινε, και βλέπουμε. Και τις τελευταίες μέρες αποκαλύφθηκε και σε δελτίο, όπως ξέρετε, που έγινε πράγματι σύσκεψη για κουκούλωμα. Ενώ μέχρι τότε δεν το ξέραμε, δεν το λέγαμε. Δεν λέει ότι είχε, ήταν γνωστή. Ναι, η Νέα Δημοκρατία λέει, αλλά δεν μας είχε πει ότι είχαν βρεθεί ο υπουργός με τον Περιφερειάρχη, με την Γελένη Τρένγκ, και να μην υπάρχει εισαγγελέας. Πράγμα το οποίο είναι παράνομο. Κάνει μια σύσκεψη και ο μόνος που αποουσιάζει είναι ο εισαγγελέας που λέγεται στοιχεία. Και να βρίσκονται, κύριε Ζαχαρέ, μέρες μετά σε τρίτο οικόπεδο υπολείμματα ανθρώπων και οστά. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Και καλώς ο ΣΥΡΙΖΑ είπε στην Ευρώπη ότι κοιτάξτε τι γίνεται για να το ξεσκεπάσουμε. Στο σημείο, πολλά από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, είτε μιλάμε για υποκλοπές, είτε μιλάμε για τα ΤΕΜΠΗ, να τα μαθαίνουμε από το εξωτερικό και όχι από την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι το να πέφτει φως και να υπάρχει διαφάνεια, μόνο καλό κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία. Γυρίζω πάλι στο πόθεν αίσχυες. Ναι. Ικανοποιηθήκατε, ή μάλλον αυτό που είδατε από το πόθεν αίσχυες, είστε ένας τρομερά έμπειρος πολιτικός. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο έμπειρος. Τρομερά, αλλά πολλά χρόνια. Θετικά, εντάξει. Ικανοποιηθήκατε από αυτό που είδατε, πήρατε απαντήσεις? Να σας πω κάτι και να δείτε ότι θα συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε ότι στο πόθεν αίσχυες χρειάζεται καλύτερη θεσμική θωράκιση, γιατί πάντα λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε το αίσχυες, αλλά δεν έχουμε το πόθεν. Για πάρα πολλού λόγου. Τα έλεγα εδώ στο Στέλιο Πέτσα. Δεν τα άκουσα πριν. Ή στον Παύλο Γερουλάνο. Δεν είχα την χαρά να τους ακούσω. Λοιπόν, το λέω γιατί πραγματικά υπάρχει. Υπάρχει ένα θέμα όταν βλέπουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο να χρωστάνε οι υπουργοί της κυβέρνησης 15 εκατομμύρια και την ίδια στιγμή να εμφανίζονται πολλοί από αυτούς με τεράστια περιουσία. Υπάρχει ένα θέμα όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας χρωστάει 500 εκατομμύρια. Ναι, το είπατε. Ένας άνθρωπος που έχει τεράστια περιουσία και χρωστάει 15 εκατομμύρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά πώς έγινε αυτό το πράγμα στην πορεία των χρόνων? Το πόθεν αίσχυες ουσιαστικά. Άλλο αυτό θέλω. Εκεί θα πρέπει να δούμε. Όταν μπαίνεις στην πολιτική, μπήκες πλούσιος και έγινες φτωχότερος ή ήσουν πάνω φτωχός και έγινε πλούσιος? Κοιτάξτε, να σας πω αυτό τώρα στο προκείμενο. Καταρχήν δεν είναι πόθεν αίσχυες, να το πούμε αυτό. Η περιουσιακή είναι βασικό αυτό. Περιουσιακής του κατάστασης. Δεύτερον, είναι μια περιουσιακή κατάσταση μαζί με τον σύντροφό του, πράγματι που δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι ανήκει σε ποιον καθένα. Τρίτον,
Γιατί δεν έχουμε φέτος πόθενες. Αν με ρωτήσετε το δικό μου φέτος, όπως και εσείς ξέρετε, σαν δημοσιογράφος που έχετε την υποχρέωση, δεν μπορούμε ακόμα να το καταθέσουμε, γιατί δεν έχει γίνει η πλατφόρμα. Δεν σα ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα όχι, είναι σημασία ότι σε ένα κράτος ψηφιακό, δύο χρόνια τώρα δεν έχει υπάρχει πλατφόρμα να καταθέσουν το πόθενες. Έχουν τρομερή σημασία. Άρα λοιπόν, επειδή κάθε μέρα, ό,τι και να έλεγε ο Πρωθυπουργός, πόθενες, θεώρησε ότι αυτό που μπορούσε να κάνει τουλάχιστον πριν τις εκλογές είναι ότι αυτή είναι η προσοχή μου κατάσταση. Αυτό προφανώς απομένει να ελεγχθεί. Ναι, αλλά δεν σα ρώτησα αυτό. Καθόλου αυτό. Ωραία. Είναι πλούσιος ή όχι? Από ό,τι φαίνεται είναι πλούσιος. Και δεν το κρύψει ο ίδιος. Πλούσιος λέτε είναι. Ναι, όταν έχει 2 εκατομμύρια εισοδήματα, αν δεν κάνω λάθος που είναι δήλωση τώρα πια δεν εργάζεται. Δεν εργάζεται, αλλά προφανώς. Θα φάει από τα έτοιμα. Αυτά. Μα έχει πει και ο ίδιος ότι τα υπόλοιπα χρόνια και να μην δουλέψω. Μου αυτό φτάνουν, εκεί θα έφτανα. Ναι. Φτάνουν αυτά τα λεφτά που λέτε για να ζήσω. Τώρα να σας πω κάτι. Χρόνια. Πραγματικά δεν θέλω να μπω σε αυτήν την ιστορία, γιατί δεν είμαι λογιστής. Όχι, δεν είστε. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω τώρα αν εμένα, μου φτάνουν. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο, ο οποίος υπηρέτησα 20 χρόνια στο ΕΣΥ, μισθωτός, και πραγματικά σας λέω αυτά που ακούω όλα για offshore, για επενδύσεις εκατομμυρίων κτλ. Μου φαίνονται τόσο ξένα που είμαι σίγουρος, και εδώ μιλάω προσωπικά, ότι και ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή τα βγάζει δύσκολα για το μήνα, λέει ότι παιδιά, εγώ έχω το πρόβλημα και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε σε δεύτερη μία. Τι έχει ο καθένας, τι δεν έχει, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα που θα γίνει ο έλεγχος στο πόθενέσχες. Ναι, εγώ συνεχίζω να λέω. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ένας πλούσιος άνθρωπος. Όταν το δηλώνει ο ίδιος, εγώ θα το αφισβητήσω για ποιο λόγο. Θα του πω, όχι, είσαι φτωχός. Είδατε την περιουσιακή του κατάσταση. Από αυτά που είδα, προφανώς, όταν έχεις κάποια ακίνητα. Μόνο το ακίνητο κάποιο από αυτό να πουλήσει που είναι 2 εκατομμύρια. Ζήστε την υπόλοιπη. Εγώ είμαι λιτοδίαιτος, κύριε Ζαχαρή, τι να σας πω. Είστε λιτοδίαιτος. Εγώ ζω. Και θέλω να κλείσουμε αυτή παρακαλώ τη συζήτησή μας. Την Κυριακή λοιπόν έρχονται οι εκλογές και θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Παύλο Γερούλη. Ναι. Αν πάρω το άνω εύρος που σας δίνει η δημοσκόπηση της Interview, ναι, 19 και 13 μας κάνει 32%. Δηλαδή οριακά πάνω από το κάτω εύρος της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Ναι. Πιστεύετε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, ο χώρος σας να συνεχίσει έτσι, ή πρέπει τουλάχιστον τα δύο δεύτερο και τρίτο κόμματα να συνεννοηθούν, μήπως και δημιουργήσουν το αντίπαλον δέος? Θα είμαι ξεκάθαρος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και το έχει ανάγκη το πολιτικό μας σύστημα το να υπάρχει ένας δεύτερος ισχυρός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι θέμα δημοκρατίας. Το έχουν αντιληφθεί οι ίδιοι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παρά τις διαφορές που καταλαβαίνω ότι έχετε, όσοι πιστεύουμε ότι είμαστε κεντροαριστερά και αν είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν, βρείτε έναν τρόπο ώστε να είμαστε ισχυροί απέναντι στο Μητσοτάκη. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, με ποιο σχήμα κτλ. Προφανώς αυτό θα το καθορίσει και το αποτέλεσμα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο, δεύτερο δηλαδή κόμμα, τότε πράγματι θα έχει την και πρέπει να έχει την όποια πρωτοβουλία των κινήσεων για την επόμενη μέρα. Και όχι, ας πούμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ας είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μα τώρα το πάτε στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, εάν έρθει, θα έρθει σαν Κινκινάτος. Εσείς γνωρίζετε την ιστορία. Φυσικά. Λοιπόν, ο Κινκινάτος, για όσους δεν ξέρουν, ήταν ένας Ρωμαίος παλιός στρατιωτικός, τόσο δίκαιος, είχε κάνει στην άκρη, ήταν στο κτήμα του και δούλευε και ήρθε όλη σύγκλητος και του λέει: για να κάνουμε την κατάσταση, σε παρακαλούμε για τον πόλεμο. Πήγε λοιπόν, δώσω, έδωσε τη μάχη και παραιτήθηκε 16 μήνες. Θέλω να πω ότι ο Αλέξης Μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δεν έχει λόγο να πάει σε ένα κόμμα του 15. Υπήρχε σε πρωθυπουργός. Όχι, μιλάω για την συνένωση. Μόνο σε κάτι αυτό, ο ίδιος δεν το έχει δηλώσει βεβαίως. Εάν παραστεί ανάγκη, αλλά αυτό είναι τόσο μακρινό. Ωραία, δεν το λέω ίδιο. Μια τελευταία γρήγορη ερώτηση. Ναι. Μόνο αυτά τα δύο ποσοστά. Πάμε στα μεγάλα. Αυτά τα δύο ποσοστά, ή θα πρέπει να προσθέσουμε αυτό, 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 αυτό και διάφορα άλλα ποσοστά? Θα πρέπει να προσθέσουμε πολλά ποσοστά και όχι έτσι σχηματικά. Ξέρετε, έχει σημασία όχι απλά να θρίζεις ποσοστά, αλλά να δημιουργείται δυναμική. Να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή. Όχι, όχι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αυτά τα λογότυπα. Να συνενώσουμε αυτό το λογότυπο με αυτό ή να βάλουμε και αυτό και αυτό και αυτό. Μα δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων και αυτό και αυτό και αυτό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν πάει. Ακόμα και για διαμαρτυρία. Είναι αριστερά, βεβαίως έχει στελέχη που παρόλο που μας πληγώσανε. Ποιος είμαι εγώ που θα πω να με πάρω πίσω? Σαν κόμμα, λέω. Σαν... Εγώ θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό, ο οποίος είναι δημοκράτης και που μπορεί να συνεισφέρει για το καλό της πατρίδας, είναι ευπρόσδεκτος. Διαφορές και λάθη έχουν κάνει όλους. Αλλά αλίμονο δεν έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Το σημαντικό όμως είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να μας ενισχύσει, ότι στη φάση αυτή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναγκαστικά πρέπει να είναι το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία και να πάει να ψηφίσει. Γιατί με τη ρευστότητα που υπάρχει και τον κίνδυνο τεράστιας αποχής, δεν ξέρω πόσο από αυτά τα ποσοστά θα είναι αληθινά την επόμενη μέρα. Εκλογική περιφέρεια θα έχει 38 βαθμούς, άκουσα. Καταλαβαίνω. Φοβερές παραλίες εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Φοβερά μεζεδοπολία. Ας πάει να ψηφίσει και να πάει μετά για τον μπάνιο το κόσμος. Ή στο μεζεδοπολείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς την επόμενη εβδομάδα, είμαι βέβαιος με όλους. Έχω την αίσθηση ότι θα συζητάμε αυτά τώρα, τα τι γίνεται με έτσι τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαδίκογλου.